Ούτε όχι, δεν φαντάζει πολύ μακριά, ούτε η πρώτη θέση ούτε η δεύτερη. Αλλά σίγουρα δεν εξαρτάται η πρώτη καθαρά από τα αποτελέσματα τα δικά μας και μόνο. Σας είπα, εμείς εδώ και ένα μήνα, ενάμιση βλέπουμε παιχνίδι με το παιχνίδι και στόχος είναι η ομάδα να συνεχίζει να παίζει το καλό μπάσκετ που θέλω να πιστεύω ότι το τελευταίο διάστημα παρουσιάζουμε μέσα στο γήπεδο και όπου φτάσουμε, πραγματικά. Coach, κάτι τελευταίο. Σίγουρα θέλετε τον κόσμο στο παιχνίδι με την Κυπαρισσία που είναι μπροστά σας και είναι σαν ένας πρώτος τελικός. Είναι ο πρώτος τελικός. Είναι ο πρώτος τελικός από τους πέντε που έχουμε να δώσουμε. Ο κόσμος έχει δείξει ότι στα δύσκολα είναι μαζί μας. Θέλω να πιστεύω ότι και σε αυτό το παιχνίδι θα έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Το αξίζουν τα παιδιά. Το αξίζει η προσπάθεια τα οποία κάνουν. Κάθε παιχνίδι είναι και μια πρόκληση. Σαφώς, αλλά το θέμα δεν είναι τι πιστεύουν οι άλλοι, το θέμα είναι τι πιστεύουμε εμείς για τον εαυτό μας. Και θεωρώ ότι ναι, μεν πετύχαμε το στόχο μας που είναι η παραμονή, αλλά από εδώ και πέρα διεκδικούμε ό,τι μας αναλογεί. Σίγουρα λοιπόν μπροστά σας έχετε ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό, που θέλετε όμως να συνεχίσετε για να έχει αντίκριση με η μεγάλη νίκη μες στην Καλαμάτα, να κερδίσετε και την Κυπαρισσία. Σωστά, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, καθώς στην έδρα τους είχαμε χάσει και έχουμε ένα παραπάνω κίνητρο να κερδίσουμε αυτό το μάτς